Έχετε κάποιες επαφές εσείς τώρα, επαφές έχετε κάποιες με τον Γκρουεύσκη, έχετε πάει στο γραφείο του, έχετε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τη χώρα εκεί πέρα? Όχι, yeah. όχι. Όχι περισσότερες από τον κάθε Έλληνα που επισκέπτεται τη χώρα, είτε για να αγοράσει φτηνότερα προϊόντα, είτε για να πάει να ξεκουραστεί για λίγες μέρες στην όμορφη Οχρίδα ή σε κάποιο άλλο φέρετρο, όπως άλλωστε κάνουν και οι πολίτες της γειτονικής χώρας που πολύ συχνά κατεβαίνουν στην Ελλάδα για ψώνια, τα καλοκαίρια στις παραλίες για τις διακοπές τους. Δεν υπάρχουν άλλες σχέσεις. Βλέπουμε ότι κατηγορήσετε ότι κάνατε like στον Γκρουεύσκη. Τι σημαίνει αυτό, τι like του κάνατε δηλαδή? Ναι, το like αφορούσε μια πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού Γκρουεύσκη σε κάποιους φίλαθλους ή ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω που ήταν αυτό το πράγμα. Είπε ότι η Ελλάδα, που αμφισβητεί το όνομα της γειτονικής μας χώρας, θα έπρεπε στην ουσία με την ίδια λογική να ονομάζεται πρώην Οθωμανική επαρχία της Ελλάδας. Το βρήκα πολύ αστείο, αν και το ήξερα, δηλαδή την ίδια δήλωση την είχε κάνει προετών ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Κάμερον, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν ο... Θα πάω σε ένα άλλο ερώτημα. Τι γνώμη έχετε και ποια είναι η θέση σας επάνω στο όνομα το οποίο υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών? Για πέστε μου παιδικά πράγματα, να δούμε τις θέσεις σας πώς είναι. Ναι. Στο δικαστήριο κάποια στιγμή ο συνήγορος των κατηγορούμενων παρουσίασε ένα έντυπο, ένα χαρτί όπου φαινόταν ότι εγώ στο Facebook έχω μπει σε ένα group με τίτλο, έχει τον χάρτη της γειτονικής χώρας όπως είναι και πάνω γράφει, θα το πω στα ελληνικά, «Μη με λες Σκόπιε, λέγε με Μακεδονία». Και φυσικά μπήκα στο γκρουπ αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι εντελώς λάθος να αναφερόμαστε πάντα στην γειτονική χώρα ως Σκόπια, να λέμε τους κατοίκους όλους οι Λίβδιν Σκοπιανούς, την πολιτική τους ηγεσία, τα πάντα. Δηλαδή έχουμε, για να αποφύγουμε τον όρο Μακεδονικό, Μακεδονία και Μακεδονικά, χρησιμοποιούμε το Σκόπια. Δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, εσείς όπως το λέτε, να λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Φύρωμα, ας πούμε, κάπως έτσι. Εντάξει, αν είχαν κάνει ένα τέτοιο γκρουπ δεν θα ασχολιόμουν να κάνει. Δηλαδή, αλλά το Σκόπια είναι εντελώς εκτός κάθε λογικής. Αυτό το θεωρήσανε ότι εγώ συμφωνώ 100% με την κυβέρνηση της Μακεδονίας για όλα τα ζητήματα, τα οποία ούτε είναι θέμα που με αφορά, δεν ζω εκεί, δεν έχω κάποιο λόγο να ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα το τι κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το ζητούμενο ήταν τι σκέφτομαι για το θέμα του ονόματος. Για το θέμα του ονόματος η θέση μου είναι ξεκάθαρη, όχι από τώρα, ανέκαθεν, ότι η χώρα αυτή λεγόταν Δημοκρατία της Μακεδονίας, έστω σοσιαλιστική, προ-Γιουγκοσλαβική, όπως και να λεγόταν, το Μακεδονία υπήρχε. Υπάρχουν και χάρτες όπου έτσι παρουσιάζεται και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πολιτικό από το 1991 και δόθε, δηλαδή από τότε που η δημοκρατία αυτή με αυτό το όνομα ανεξαρτοποιήθηκε. Ναι, εγώ συμφωνώ ότι κανονικά πρέπει να έχει το όνομα. Ναι, εγώ θα σας βάλω όμως σε τα πιο δύσκολα. Η χώρα αυτή όταν διεκδικεί ένα όνομα διεκδικεί και μια έκταση της ελληνικής Μακεδονίας μέχρι και την Κατερίνη, μέχρι και την Πιερία. Μπορεί και μέχρι τη Λάρισα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χάρτες. Υπό αυτή την έννοια εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να φτάσει η χώρα αυτή να έχει σύνορα στην Κατερίνη, ας πούμε? Κοιτάξτε, αν ασχοληθούμε με τους διεκδικητές εδαφών δεν θα τελειώσουμε ποτέ τη συζήτηση. Διότι και από την Ελλάδα υπάρχουν διεκδικητές που λένε και τα Σκόπια είναι ελληνικά και θα έπρεπε να ενταχθούν στην ελληνική επικράτεια. Οι Αλβανοί πάλι ζητάνε και αυτοί τα δικά τους. Οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι.
αυτά είναι γελία πράγματα. Τα σύνορα είναι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά το, και είναι τώρα, το πόλεμο, ναι, και είναι απαραβίαστα. Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει, μα θα ήταν και κουτό. Δεν αλλάξουν τα σύνορα, πάνε πού δηλαδή, και τι θα γίνει. Θα φεύγουν ξανά οι πληθυσμοί και θα μετακομίζουν πότε από εδώ, πότε από εκεί. Σε άλλο η διοικητική έννοια που έχει το κράτος. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος, διοικείται από τους πολίτες του. Εκεί δεν λέμε ότι σε μια χώρα είναι μόνο της πλειοψηφίας οι κάτοικοι που έχουν δικαιώματα. Σε ένα κράτος μπορούν να ζουν διάφορες εθνότητες και δεν υπάρχει λόγος να επεκτείνονται σαν λάστιχα τα σύνορα για να συμπεριλαμβάνει όλο και περισσότερους πολίτες που θα μπορούσαν τέλος πάντων να θεωρηθούν ομοεθνείς της πλειοψηφίας ενός κράτους. Όμως βλέπετε ότι οι ακροδεξιοί, οι εθνικιστές της χώρας, της Φιρόν, διακινούν αυτούς τους χάρτες και ο κόσμος εδώ αναστατώνεται και λένε αυτοί μπορεί να πάρουν να κερδίσουν τελικά το όνομα και μεθαύριο να ζητήσουν να φτάσουν μέχρι και τη Λάρισα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ τραβηγμένο, πάρα πολύ τρελό? Όχι, δεν είναι τρελό, αν θεωρήσουμε ότι αυτοί οι χάρτες είναι της γεωγραφικής περιφέρειας της Μακεδονίας, δηλαδή αυτή που ιστορικά η περιοχή την ξέρουμε, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες, έτσι δεν πάμε και στην αρχαιότητα, ότι είναι η Μακεδονία. Ναι, όμως γιατί τους διακινούν? Ενώ διεκδικούν όνομα, τους διακινούν και δημιουργούν πρόβλημα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι γεωγραφικοί χάρτες, εθνολογικοί τις περισσότερες φορές. Αυτός ο χάρτης που διακινούν τόσο συχνά οι λεγόμενοι. Άρα είναι εθνικιστές αυτοί. Δημιουργήθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας από Μακεδόνες, δηλαδή ανθρώπους που κατάγονταν από τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είχε ακόμα μοιραστεί, όπως λέμε, όπως ξέρουμε ότι μοιράστηκε η Μακεδονία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό το χάρι το είχαν δημιουργήσει αυτοί οι Μακεδόνες που ζούσαν εκεί, φοιτητές, καθηγητές, διάφοροι άνθρωποι, και το δημιουργήσαν έτσι για να δείξουν ότι σε αυτό το χώρο ζούνε Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες. Δεν μπορεί να έχει αυτός ο χάρτης σήμερα να θεωρηθεί κρατικός χάρτης. Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε και στην Ελληνική Βουλή είχε εκδοθεί και πρέπει να υπάρχει ακόμα χάρτης όπου εμφανίζονται οι ιστορικές περιοχές όπου ζούσαν Έλληνες εντός της Τουρκίας και της Αλβανίας. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, ίσως 10-20, μπορούσε κανείς να βρει χάρτες ελληνικούς όπου συμπεριλαμβανόταν και η Κύπρος. Αλλά από τη στιγμή που αναξιωτοποιήθηκε η Κύπρος και είναι άλλο κράτος, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε πολιτικούς χάρτες κρατικούς μια ξένη χώρα. Ιστορικοί χάρτες είναι άλλο. Υπάρχει και στην Ελληνική Βουλή, όπως σας είπα, η Σμύρνη, η Ύμβρος, η Τένεδος, όλη η Ανατολική Θράκη παρουσιάζεται με ένα άλλο χρώμα ως ελληνικές περιοχές όπου ζούσαν Έλληνες. Λοιπόν, να πάω και στο τελευταίο ερώτημά μου. Είναι, σας ακούσαμε σε site ηλεκτρονικής εφημερίδων, σας ακούσαμε να μιλάτε αγγλικά. Και ναι, μιλάτε σε site τα οποία είναι στη Φιρόμ, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν να μιλάτε τη μακεδονική γλώσσα, όπως λέτε εσείς. Γιατί δεν μιλήσατε στη μακεδονική και μιλήσατε στα αγγλικά εσείς? Γιατί δεν τη γνωρίζω, με την έννοια ότι την εποχή που... Και τότε τι πράκτορας είστε? Δηλαδή δικαιούνται οι πράκτορες να μην μιλάνε τη γλώσσα? Μπορεί να γίνει δεν αυτό? Νομίζω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσλάβουν ποτέ
στην Ελλάδα ως πράκτορα. Το αποκλείω. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν γνωρίζετε τη γλώσσα τελικά. Όχι, όχι, δεν τη γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ούτε καν τη τοπική. Τη γλώσσα, τους διαλέκτους που μιλάνε στα χωριά. Διότι εγώ μεγάλωσα στην Έδεσσα, εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους μεγάλους να μεταδώσουν τη γλώσσα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, διότι ξέρουμε τι καταστάσεις επικρατούσαν τη δεκαετία του 50, του 60. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένας καημός ακριβώς που έχω είναι αυτός, ότι δεν μπορέσαμε εμείς σαν παιδιά να μάθουμε έστω την τοπική γλώσσα, που θεωρώ ότι είναι πλούτος και για την Ελλάδα και για κάθε χώρα η οποία έχει ομιλούντες κάποια άλλη γλώσσα. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια επανάσταση στην Ευρώπη. Όλοι ψάχνουν τις παλιές γλώσσες, προσπαθούν να τις αναβιώσουν. Η ουαλική γλώσσα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Σήμερα διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και σε επίπεδο υψηλό. Η βάσκικη γλώσσα είχε, λόγω του Φράγκο, είχε σχεδόν εξαλειφθεί. Σήμερα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα χρέος που έχουμε εμείς οι Μακεδόνες της Ελλάδας να το κρατήσουμε, και θεωρώ ότι εγώ είμαι θύμα μιας πολιτικής, μιας λαθασμένης πολιτικής παλαιότερης, που δεν μου επέτρεψε να είμαι πραγματικά δίγλωση όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Διότι πολύ, πολύ εύκολα χάνονται οι γλώσσες. Όλες οι γλώσσες έχουν μια αξία. Ας μην έχουν λογοτεχνικό έργο από πίσω ή ξέρω εγώ τι. Και αυτό έγινε πολύ, πολύ γρήγορα, μέσα σε τρεις γενιές. Δηλαδή ο παππούς μου, η γιαγιά μου ήταν μονόγλωσσοι, μιλούσανε μόνο την τοπική γλώσσα, τη μακεδονική. Η μητέρα μου ήταν δίγλωσσοι, μιλούσε και μακεδονικά και ελληνικά. Τρίτης γενιάς Μακεδόνας, εγώ, αναγκαστικά, πάλι μονόγλωσσοι, αλλά μόνο στα ελληνικά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό. Κάτι χάσαμε. Κάτι χάσαμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλετε να κλείσετε, αν έχω κάτι να έχω ξεχάσει, κάτι να σχολιάσω. Όχι. Σχετικά με το δικαστήριο. Με το δικαστήριο πιθανόν θα προχωρήσουμε και σε ανώτερη δικαστική αρχή για την ανέρεση ακύρωση αυτής της απόφασης, γιατί τη θεωρούμε εντελώς άδικη. Ότι υπήρξε συκοφάντηση, υπήρξε, και οι κατηγορούμενοι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι όντως υπήρχαν στοιχεία ενοχής μου και όσον αφορά το ΣΔΟΕ, για το οποίο δικαιολογηθήκανε ότι οι πηγές τους λένε ότι πρόκειται να γίνουν, ότι θα γίνουν στο μέλλον έλεγχοι, όπου δεν φαίνεται όμως καμία ενοχή ή οτιδήποτε τόσο σοβαρή ώστε να... Εντάξει, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιοι έλεγχοι ενδεχόμενα. Βεβαίως, αλλά εάν δημιουργηθούν και βρεθώ ένοχοι για κάτι, τότε θα είχαν κάθε δικαίωμα να δημοσιεύσουν στο κοινό τους, στην Ελλάδα, παντού, ότι υπήρξε αυτό το Εσείς τα χρήματα που τα παίρνετε από το εξωτερικό, πώς τα παίρνετε, πώς έρχονται μέσω αυτά τραπέζης. Τα χρήματα? Μόνο μέσω τραπέζης. Μέσω τραπέζης. Και μετά... Άλλωστε και μακριά, ναι. Πρέπει να τα γράφετε αυτά στα βιβλία σας? Φορολογική δήλωση κάνουμε, όλα τα έσοδα που έχουμε και τα ανάλογα έξοδα, όλα με τιμολόγια, νόμιμα από υπηρεσίες και από επαγγελματίες οι οποίοι μας εξυπηρετούν. Μπορεί να είναι τυπογραφείο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια εκδρομή που θα κάνουμε, το λεωφορείο που θα πάρουμε, θα αναβλώσουμε, θα πάρουμε το τιμολόγιο. Όλα είναι νομιμότατα. Ούτε για το θέμα του Σκοπιανού πράκτορα μπορέσαν να αποδείξουν τίποτα, παρόλο που το αλλάξαν και είπαν ότι είμαι εκπρόσωπος τελικά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά ούτε αυτό αποδείχθηκε. Παρόλα αυτά αθώθηκαν.
αν είστε εκπρόσωπος, πρέπει να παίρνετε και κάποια χρήματα να σας δίνουν. Που τέτοια τύχη! Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που κλείεται. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι επαγγελματίας πράκτορας ή εκπρόσωπος. Εγώ είμαι, η δράση μου περιορίζεται σε εθελοντική εργασία και πολλή εργασία μάλιστα, πάντα για το κοινό καλό και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει επιτέλους να γίνονται σεβαστά εξ ολοκλήρου και στην Ελλάδα και για όλες τις κοινότητες που ζουν εδώ, είτε λέγονται Μακεδόνες, είτε λέγονται Τούρκοι, λέγονται Πουμάκοι, Βλάχοι, Ρωμά, οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα? Αφού δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι, τι θα τους κάνουμε? Ανάλυση DNA. Εντάξει, δηλώνουν Τούρκοι και εγώ μπορώ να δηλώσω ότι είμαι Αιγύπτιος. Βεβαίως. Όπως θέλω εγώ δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι Τούρκοι αυτοί τώρα που είναι στη Θράκη? Ήδη το δηλώνουν, εγώ το σέβομαι και το δέχομαι. Μάλιστα. Δεν το εξετάζω, δεν έχω το δικαίωμα να το εξετάσω. Τη στιγμή που δηλώνουν, έχουν τους λόγους τους. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο. Επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ και εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ πριν από 10 χρόνια για τηλεοπτικό κανάλι της Ευρώπης, οι Πομάκοι τι είναι, Τούρκοι? Είναι ό,τι δηλώνουν. Εγώ γνωρίζω Πομάκους που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι. Μάλιστα. Εγώ όταν έκανα κάποιο ρεπορτάζ πριν από 10 χρόνια όπως σας είπα, οι περισσότεροι, επειδή επισκεφθήκαμε όλα τα χωριά με δημοσιογράφο, ήμουν σαν κάμεραμάν εκεί, δηλώνανε ότι δεν είναι Τούρκοι. Φυσικά μπορεί στην κάμερα μπροστά να μην δηλώνανε. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά... Μα είναι δικό τους το θέμα. Δηλαδή, εάν κάποιος Πομάκος μου δηλώσει ότι είναι Πομάκος, δεν θα του πω ότι είναι Τούρκος. Προς Θεού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.